Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, κάνω αυτό το βιντεάκι και εν ώψη διακοπών. Σε 10 μέρες από τώρα θα φύγω για οικογενειακές διακοπές σε συνδυασμό με ψάρεμα. Θα πάω στην Καστροσικιά, στην Πρέβεζα, και ήθελα να σας δείξω, πήρα 3 καινούργια τεχνητά, ήθελα να σας δείξω γενικά με τι θα πάω. Λοιπόν, πήρα το λαμπορατόριο. Εκεί φημίζεται η περιοχή Πρέβεζα, Άκτιο, πηγές αχαίρονται για τα γοφάρια. Ελπίζω να μου βγει. Πήρα το σκίμερ. Το ήθελα καιρό. Το απέκτησα τώρα. Λοιπόν, εξαιρετικό τεχνητό αφρού. Και πήρα και το ήμα το κο, το 130. Σταθερή αξία. Νομίζω ότι αν έχει ψάρια, ό,τι και να είναι θα χτυπήσουν. Λοιπόν, Savage Gear σε λευκό, το 180, σε ροζ, χάλκο ποπεράκι, εξαιρετικό, Ικάρι, Yokozuna, φοβερή πλεύση, πολύ καλή βολή. Απομίμηση από το AliExpress του Skimmer, πολύ καλό, είμαι πολύ ικανοποιημένος, ψάρι δεν έχω πιάσει βέβαια. Strike Pro, και το Pencil της Duo το 110. Όλα αυτά είναι αφρού, τεχνητά αφρού. Λοιπόν, και δύο μικρά ποπεράκια, τα οποία ελπίζω να μου δώσουν κανένα λαβράκι στο χάραπα, στο χάραμα. Λοιπόν, από Μίνιο, Max Rapala 17, πράσινο, σκοτώνει παιδιά. Το κόκκινο κέφαλο, Max Rapala. Με αυτό έπιασα το τελευταίο λαβράκι. Το Tide Minio Slim της Duo, Momoti 190, τι να πω για αυτό το τεχνητό. Έχω πιάσει τα 3 τέταρτα των ψαριών με αυτό. 15 τώρα Max Rapala, έχω πιάσει λούτσους αρκετούς, πολύ καλό. Και έχω και 3 κινέζικα, τα οποία τα πήρα 10 ευρώ και τα 3. Αν έχουν όρεξη τα γοφάρια, δεν νομίζω να διστάσουν. Λοιπόν, πάμε στα πιο μικρά. Longchair 124. Τρομερό, τρομερό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βέβαια πρέπει να το αντικαταστήσω, γιατί το χρώμα έχει ξεφτύσει τελείως. Strike Pro. Μου αρέσει πολύ αυτό το τεχνητό. Έχει και καλή πλεύση. Το Storm βοηθάει όταν η θάλασσα είναι ιδιαίτερα άγρια και έχει πολύ αέρα. Είναι αυτό που σας το έχω πει, αυτό το τεχνητό, το Yokozuna, που δεν έχει γλώσσα, και σε ένα άλλο ψάρεμα. Είναι πολύ καλό για παραλίες ρηχές. Δεν βυθίζεται πολύ γιατί δεν έχει γλώσσα.
και είναι δύσκολο να πιάσεις σκαλώματα. Η πλεύση του είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, το Beach Walker το 120, πολύ καλό, αλλά δεν έχω πάρει με αυτό ψάρι. Και άλλα μάξερα πάλα, αυτό με αυτό έχω πάρει παλαμίδες, αυτά είναι 13 άρια. Έχω πάρει παλαμίδα, έχω πάρει λούτσο, έχω πάρει λούτσο. Το μεγαλύτερο λαβράκι που έχω πιάσει, 2,5 κιλά, το 15 είναι αυτό. Πολύ ωραίο χρώμα, βέβαια εμένα είναι ταλαιπωρημένο. Και το πιο πολυσυζητημένο τεχνητό της Ραπάλα, το από τα πιο πολυσυζητημένα άσπρο μοβ, εμένα προς το παρόν δεν μου έχει δώσει ψάρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα τεχνητά που θα πάω για διακοπές. Θεωρώ ότι υπάρχει όλη η απαραίτητη γκάμα και ότι αν υπάρχουν ψάρια θα έχουμε επιτυχία. Στην περιοχή που πάω, το ξενοδοχείο είναι 10 λεπτά από την Πρέβεζα, αλλά απέναντι, δίπλα ακριβώς, συγγνώμη, έχει ένα ριάκι, μια εκβολή, στο οποίο θα είναι και το πρώτο που θα δοκιμάσω, στην παραλία ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο. Τώρα θα δοκιμάσω σε Πρέβεζα, θα δοκιμάσω σε Άκτιο, θα δοκιμάσω σε πηγές αχέροντα. Θα υπάρχουν βιντεάκια από τις διακοπές. Ελπίζω να υπάρχουν και επιτυχίες. Αλλά ούτως ή άλλως, και μόνο ότι θα πάμε να χαλαρώσουμε με την οικογένεια και θα συνδυάσουμε και το ψάρεμα μαζί, νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Λοιπόν, να σας δείξω και το καλάμι, αν και σας το έχω πει, είναι το Legally στο 270, το 1035, πολύ καλό καλάμι και οικονομικό για τα λεφτά του πάντα. Και έχω και το ρεύρο στο 3000, τον ρεύρο στο 3000 στον LT, το μηχανισμό πολύ ελαφρύς, η σχέση του είναι 5-3-1, νήμα χωράει P1 200 μέτρα γύρω στα 180-170, P1,2, P1,5, και έχει 10 κιλά φρένα. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, το σετάκι αυτό που έχω πάρει μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ο σκοπός του βίντεο ήταν να σας δείξω τον εξοπλισμό και με τι τεχνητά θα δουλέψουμε και στα βίντεο που θα έρθουν στο μέλλον, σε λίγο, από τις διακοπές. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτές τις τρεις προσθήκες που έκανα, τις σημερινές. Μία, εξαιρετικό τεχνητό αφρού. Το σκίμερ. Και το κο, το 130. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι αν υπάρχουν ψάρια δεν θα αντισταθούν. Και βέβαια το pencil το 110 της Duo. Τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, να σας δείξω και το καλάμι. Το Legally στο 270. Όπως είπαμε, και ο μηχανισμός, ο ρεύρος, ο LTO 3000. Νήμα έχω P1, παράμαλο 0,37, 200 μέτρα έχω. Λοιπόν, τα φρένα τα έχω ζυγισμένα στα 2 κιλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Θέλω να σας δείξω τον εξοπλισμό που θα έχω στις διακοπές. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο, κάνετε εγγραφή και τα λέμε στη συνέχεια.